Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο του Ζήσε τη Ζωή. Είμαστε έτοιμοι να δείτε όλες αυτές τις καινούργιες τάσεις για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά 2013-2014 ουσιαστικά. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρά μου. Καλώς σας βρήκα. Καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έτσι, ναι, αρκετό. Ήταν οι συγκυρίες. Αλλά νομίζω ότι ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν τις γιορτές. Δεν έκανες και εμένα ήδη ωραία σήμερα. Γιατί είσαι από μόνη σου, απλά ενισχύω την ομορφιά σου. Να σε καλά. Τα κομπλιμέντα τα λατρεύουμε εμείς οι γυναίκες, όλες νομίζω. Οπότε λέγε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, όχι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Θέλω λίγο πριν να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε διάφορα πράγματα, να μου πεις γενικά τις τάσεις, ειδικά στο μακιγιάζ. Γιορτές λοιπόν, λίγες μέρες πριν. Η λέξη κλειδί στις γιορτές είναι η λάμψη, άρα λοιπόν θέλουμε λαμπερό πρόσωπο, ωραίο make-up, με φως στα μάτια, με έντονα λαμπερά χείλη, μαλλιά, είτε ανάλαφρα κάτω, καλή ώρα. Όπως είναι αυτό. Ναι, είτε με ένα ελαφρύ πιάσιμο που θα δείξουμε σε λίγο, ωραία, είτε πιο αυστηρά σινιών μπορεί, ανάλογα όλα αυτά να υποστηρίζω το φόρεμα που έχει να πάει η κάθε κυρία, αυτό το οποίο θα φοράει και το προσαρμόζουμε. Βέβαια, σίγουρα. Ναι, μπορεί να θέλει ένα σινιόν το οποίο είναι φιόγκος. Πολύ ωραίο και αυτό. Εξαιρετικό και θα το δείξουμε μία φορά. Ωραία. Με ωραίο στόλισμα. Εκεί θέλει μία τουαλέτα με έξω την πλάτη. Μάλιστα. Είναι πιο μαγικό. Δεν ξέρω για τα φετινά Χριστούγεννα πώς θα φορέσουν τουαλέτες, βέβαια. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς θα τις κάνουμε όσο πιο λαμπερές και όμορφες γίνεται. Ας βάλουν και τα περσινά τους φορέματα. Καλέ, ναι. Δεν πειράζει. Άλλοι τα έχουν δει, άλλοι δεν τα έχουν δει. Δεν το συζητώ. Νομίζω ότι αν έχεις ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ και ένα πολύ ωραίο χτένισμα. Κάνεις τη διαφορά. Με πολύ λίγα αξεσουάρ, ακόμα και ένα μαύρο φόρεμα να φορέσεις. Απλό. Είσαι σούπερ, νομίζω. Ακριβώς. Πραγματικά. Ακριβώς. Τα αξεσουάρ και το υπόλοιπο κάνουν και πολύ τη διαφορά. Και άμα είστε έτσι και όμορφες, γιατί πλέον παιδιά. Και λαμπερές. Πλέον οι Ελληνίδες, πραγματικά το λέω, έχουν αλλάξει απίστευτα. Γίνονται όλο και πιο όμορφες, προσέχουν πάρα πολύ τον εαυτό τους και αρχίζουν και κάνουν και πράγματα, πολλά πράγματα και μόνες τους στο σπίτι. Όπως πολλές φορές μας έχεις πει και τι. Και συμβουλές για το σπίτι, μα και εμείς, σαν κομμωτήριο Άγγελος Χριστίνα Χερ Σαλόν που έχουμε αναφέρει, οι τιμές μας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Με ποιότητα, πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, ποιότητα στα προϊόντα μας, ποιότητα στη δουλειά που κάνουμε και πολύ χαμηλές τιμές και το τονίζω, γιατί πραγματικά έρχονται, το βλέπουν, θέλουν να δουν τη διαφορά. Αλλά να μην πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα. Καλά, δεν μπορούν να το κάνουν. Βέβαια, αυτό. Βέβαια, δεν το συζητώ. Και εμείς όλο αυτό τους το παρέχουμε. Και ιδιαίτερα τώρα. Και εκεί είναι λίγο που θα ήθελα να τοποθετηθούμε και λόγω κρίσης μέσα στις γιορτές να τους δώσουμε και μία πολύ όμορφη προσφορά. Λοιπόν. Μία προσφορά την οποία θα τους κάνει ακόμα πιο λαμπερές. Mm-hmm. Το κομμωτήριο λοιπόν Άγγελος Χριστίνα Χερ Σαλόν προσφέρει στις 10 πρώτες τηλεθεάτρες που θα μας καλέσουν λούσιμο. Θεραπεία Botox. Ναι. Ξέρετε εκεί. Όχι, δεν μας πάρετε τηλέφωνο, θα μας στείλετε αν είναι μήνυμα στο Facebook. Μήνυμα στο Facebook. 20 πρώτα μηνύματα. Για να το κάνουμε καλύτερα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και πιο εύκολο. Άρα λοιπόν έχουμε λούσιμο, θεραπεία Botox, χτένισμα και μία μανικιούρ στην τιμή των 20 ευρώ. Πιστεύω ότι η τιμή είναι εξαιρετική. Έχω να σου πω ότι σε πολλά κομμωτήρια ένα ίσιωμα κοστίζει 20 ευρώ. Ακριβώς. Και πολλές φορές περισσότερο. Πολλές φορές και περισσότερο. Ξαναπες μας λίγο την προσφορά. Λούσιμο, θεραπεία Botox. Έχουμε μιλήσει για τη θεραπεία Botox, τι ακριβώς μας κάνει και τι προσφέρει και μετά με τα δικά μας προϊόντα στο σπίτι μας. Χτένισμα. Mm-hmm. Και μία μανικιούρ. Και ένα μανικιούρ. Τι λοιπόν πιο όμορφο. Με 20 ευρώ. Με 20 ευρώ. 20 πρώτες που θα στείλετε μήνυμα στο Facebook, θα σας στείλουμε απάντηση κατευθείαν ότι είστε στους τυχερούς και ότι μπορούν να τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το κομμωτήριο και να μπορείτε φυσικά να πάρετε το δώρο σας. Και ήρθε η ώρα να με κάνεις ακόμα πιο όμορφη από ό,τι είπες ότι είμαι. Τι θα μου κάνεις σήμερα, για πες. Σκέφτηκα να σου κάνω ένα πιάσιμο πλαϊνό. Ναι. Όπως πέφτει ανάλαφρο από τη μία μεριά. Ωραία. Που πίσω θα έχει κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, θα το ωραία δούμε. Και να ξεκινήσουμε με το make-up. Ωραία. Έντονο κόκκινο κραγιόν. Το έχω τιμήσει πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Κοίταξε, έχεις... Ταιριάζει με τις καρέκλες μου και δεν βάζω συνήθως κόκκινα. Έχεις υπέροχα μάτια, υπέροχο χρώμα. Άρα εκεί θα παίξουμε με σκιές πιο λαμπερές, πιο κοραλή, πιο μπες χρώματα. Ναι, τη Σάμου. Έντονη λοιπόν λάμψη. Και θα τονίσουμε με κόκκινο και eyeliner φυσικά και κόκκινο κραγιόν. Συμφωνείς? Δεν το συζητώ. Σήμερα θα δείτε την εκδοχή της ξανθιάς περίπτωσης για τις τηλεθεάτριες που έχετε έτσι ξανθά μαλλιά.
Θα δείξουμε όμως και αν είναι την επόμενη εβδομάδα κάτι έτσι σε μια μελαχρινή γυναίκα, ειδικά για το μακιγιάζ. Βεβαίως. Που έχει τεράστια διαφορά στη μελαχρινή, δεν το συζητώ. Και στην κοκκινομάλα επίσης. Κοκκινομάλα είναι δύσκολο να σου βρω, πλέον δεν υπάρχουν, είναι δυσέβρετες. Είναι πάρα πολύ μόδα φέτος. Μόνο η Κατερίνα Ζαρίφη έχει μείνει, νομίζω πλέον. Κοκκινομάλα. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε και πολύ όμορφα πράγματα έτσι κατά τη διάρκεια. Λοιπόν. Όπως μπορείτε να δείτε. Α, έχουμε και κοντινό, πάρα πολύ ωραία. Όπως μπορείτε να δείτε, ένα τυπικό ουσιαστικά λούσιμο μπορείτε να κάνετε, λίγο ένα φρεσκάρισμα λέω, να τα στεγνώσετε τα μαλλιά. Ακριβώς. Και μετά τα έχουμε περάσει όλα. Με την πρέσα. Ακριβώς. Με την πρέσα. Αφού λοιπόν έχουμε φορμάρει το μαλλί, γιατί έχω στην αρχή πάντα να φορμάρουμε το μαλλί μας, mm-hmm. να δίνουμε μία κλίση, παίρνουμε την πρέσα, δίνουμε το τελειωτικό μας σχηματισμό και τώρα με απλές κινήσεις πώς θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ανάλαφρο σινιό. Πιάνοντας μόνο τη μία μας μεριά, και αν μπορείς, Δήμητρά μου, εσύ να με βοηθήσεις, δίνοντας μου λίγες φουρκέτες. Ναι, ναι, να γυρίσω λίγο έτσι για να το βλέπουμε κιόλας καλύτερα. Εδώ. Έλα, Δήμητρά μου. Είναι πολύ όμορφο. Μία λύση για τις κυρίες που δεν θέλουν να σηκώσουν απόλυτα τα μαλλιά τους όλα επάνω και να έχουν κάτι αυστηρό. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι ένα χτένισμα το οποίο το έχουμε κάνει και σε νηφικό και σε βαφτίσεις. Γενικά, να σου πω. Γενικά. Ούτως ή άλλως, οι γιορτές τα... είναι λίγο πιο ιδιαίτερες, mm-hmm. εγώ το συστήνω. Ωραία. Εκεί. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πλέξουμε και να κάνουμε το στόλισμά μας. Γενικά, ο κόσμος τι προτιμά, κάτω τα μαλλιά ή πιασμένα. Κάτω τα μαλλιά, κάτω. Ανάλαφρα μαλλιά. Mm-hmm. Ό,τι πιο απλό. Βέβαια, εγώ ανάμεσα στο απλό πάντα δίνω και μία νότα λίγο πιο έντονη. Πιο γκλάμορους, έτσι. Ναι, λίγο. Και πιο διαφορετική, λόγω εορτών. Βέβαια. Θέλει τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Θέλουν. Όπως είπες, πρέπει να είμαστε λαμπερές. Η λάμψη, παιδιά, είναι η λέξη κλειδί για τις γιορτές. Αν γυρίσεις λίγο, αυτό, και... γυρίσεις ναι. λίγο να δει. Το να δείξουμε στον κόσμο το στόλισμα. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω κιόλας πώς φαίνεται. Φαίνεται. Και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Που μέσα εδώ μπορούμε να βάλουμε είτε με φουρκέτες, με σβαρόφσκι. Και προτιμώ όταν βάζουμε ένα στόλισμα στα μαλλιά, η κυρία να μην βάζει πολλά κοσμήματα. Καλά, αυτό ναι, θέλω. Νομίζω ότι γενικά ακριβώς. Όταν κάνουμε τώρα κάτι εδώ, ακραίο. Αν βάλουμε ένα στόλισμα, θα το βάλουμε μόνο στο πίσω μας, στο δεν πίσω μέρος. Δεν πειράζει, έχουμε εδώ πολλές. Ωραία. Να σου δώσω εγώ. Ωραία. Έχουμε φέρει τον εξοπλισμό μας κανονικά. Έτσι. Και. Ναι, εντάξει, τώρα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στα μαλλιά, να βάζεις πολλά κοσμήματα στα μαλλιά και να φοράς και πολλά κοσμήματα, θεωρώ ότι είναι. Δεν χρειάζεται. Και μπορούμε να προσθέσουμε επίσης μία τρέσα για ακόμα πιο μάκρος. Ναι. Μπορούμε να το αφήσουμε και ως έχει. Mm-hmm. Και γυρνάμε λοιπόν, Δήμητρά μου. Τα αποκαλυπτήρια. Ναι. Φυσικά και με τη ΛΑΚ. Τώρα βέβαια η ΛΑΚ μας, δεν ξέρω, διαφημίζουμε και λίγο τα προϊόντα μας. Εντάξει, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι φαίνεται κάτι. Ναι. Εδώ, το κύμα που έχουμε μπροστά, mm-hmm. και όπως λέμε, δεν σε έχω κρεπάρει να έχουμε αυτό το... Ναι, το φουσκωτό. Το φουσκωτό, το έντονο, είναι, γιατί είσαι νέα κοπέλα, όμορφη, άρα λοιπόν, στα νέα μας κορίτσια, καλή ώρα και όμορφα, θέλουμε πιο φυσικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Εκεί. Πώς σου φαίνεται? Καλέ, σούπερ είναι. Εγώ το έχω ξανακάνει. Εσύ το έχεις ξανακάνει, δεν είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ γρήγορο. Έτσι. Δηλαδή, εμείς κάναμε 10 λεπτά ουσιαστικά για να κάνουμε λίγο τις μακρύτσες. Ούτε 10 λεπτά. Ούτε 10 και λεπτά. Το πιάσιμο. Μέσα σε 3 λεπτά. Νομίζω ότι και εύκολα και μόνο σου, αν το έχεις λίγο. Το στόλισμα είναι λίγο που θέλει ιδιαιτερότητα. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το make-up και θα ολοκληρώσουμε τη φράτζα μας στο τέλος. Ωραία, σούπερ. Το μακιγιάζ, παιδιά, εγώ είμαι. Και μπορούμε να βάλουμε βέβαια και ένα. Αν θέλουμε ακόμα πιο όγκο και φουσκωτό, υπάρχουν ναι, τα μπομπάρια βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν ναι. φαίνεται. Που δίνει περισσότερο όγκο. Uh-huh. Ναι. Πάνω εδώ λες έτσι, δεν είναι. Πάνω κάτω, ανάλογα, δεν έχουμε θέμα. Πού θέλουμε εμείς να δώσουμε το περισσότερο όγκο στα μαλλιά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν το χρησιμοποίησαμε γιατί κάνουμε κάτι κάνουμε πολύ άλλη, πιο γρήγορο και εξίσου όμορφο. Μερικές φορές τα πιο γρήγορα. Είναι και τα καλά. Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ. Ούτε κι εγώ. Πόσες φορές. Εγώ το παθαίνω στη μαγειρική, επειδή μαγειρεύω φανατικά. Όταν θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο είναι να το πάω κάπου, δεν θα μου βγει ποτέ τόσο καλό όσο είναι να το φτιάξω να το φάω μια μέρα μόνη μου. Γιατί. Από το άγχος. Η μαγειρική είναι.
κάτι άλλο και εγώ έχω δοκιμάσει και τη δική σου μαγειρή. Είναι εκπληκτική. Εκπληκτική, παιδιά. Κορίτσι για σπίτι που λέμε. Σώθηκες. Για σπίτι δεν ξέρω. Λοιπόν, δίνουμε λοιπόν τη βάση μας. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το α και το ω είναι ο καθαρισμός. Άρα λοιπόν πρώτα έχουμε ένα πάρα πολύ καθαρό πρόσωπο, γαλάκτωμα λοσιόν, την ενυδατική μας κρέμα, ό,τι άλλο τέλος πάντων βάζουμε, για να είναι το πρόσωπό μας καθαρό, για να δεχτεί τη βάση και να έχουμε τη λάμψη την οποία θέλουμε. Γιατί αν δεν έχουμε καθαρό πρόσωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε και λάμψη. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε το make-up. Βέβαια, εγώ το make-up που σου βάζω είναι καθαρά για την τηλεόραση. Τώρα, χρησιμοποιούμε το make-up το οποίο η απόχρωσή του δεν είναι απόλυτα και ποτέ μα ποτέ δεν το σταματάμε εδώ. Κατεβαίνουμε πάντα και πιο κάτω στο λαιμό και ντεκολτέ. Πώς διαλέγουμε το σωστό make-up ουσιαστικά? Εγώ βασικά το δοκιμάζω πάντα στο χέρι. Στο χέρι, από μέσα. Από μέσα και βλέπουμε τη σωστή απόχρωση. Και στο λαιμό εδώ, βλέπεις τώρα, έχω διαλέξει το κατάλληλο. Δεν είσαι λευκή, είσαι όπως πρέπει. Ναι. Εμένα και η επιδερμίδα μου είναι λίγο κυτρινοπή. Επίσης, νομίζω ότι όσες φορές έχω βάλει έναν τόνο λίγο πιο σκούρο make-up, μου πάει πιο πολύ. Το καλοκαίρι το προτείνω. Ναι. Το χειμώνα θέλω να είσαι ανάμεσα σε μπρονζέ και πιο μπες από χρώσεις. Γιατί εγώ είμαι και πολύ άσπρη και πολύ ανοιχτά τα μαλλιά μου. Αυτός ο ένας τόνος λίγο πιο... Όπως τώρα, βλέπεις και τώρα, έχει λίγο μπρονζέ. Έχει, βέβαια. Ναι. Και βγαίνει ακριβώς όπως πρέπει. Μοντέλο μου σήμερα. Θα κάνω όλα και συμφέρον. Αυτά είναι. Λέγε τέτοια στον αέρα, να έχουμε άλλα μετά. Ναι, μωρέ, δεν υπάρχουν, πώς το λένε, περίεργες λέξεις. Περίεργα μυαλά υπάρχουν. Μόνο οπότε... Πονηρά. Ναι. Τα λέω περίεργα. Λοιπόν, έχουμε βάλει μια πολύ ωραία βάση. Έχουμε βάλει μια πάρα πολύ όμορφη βάση. Συνεχίζουμε λοιπόν με την πούδρα μας. Εδώ εγώ θα σου βάλω μια λίγο πιο compact πούδρα. Με έντονη λάμψη. Και σε κυπρώτη κιόλας που τη φορά. Αυτά είναι. Συγκεκριμένα. Ειδικά λοιπόν για τη Δήμητρά μου. Ξέρεις πόσο πολύ πάντα σε προσέχω. Έτσι. Ακούω. Υπάρχουν και τη δράση στο στούντιο. Αυτά είναι. Δεν είναι εκπομπή. Αυτά. Τα όμορφα. Δεν σαν που βάλεις λάθος βίντεο, τολμάς και μιλάς κι όλος. Κωστάκι. Λοιπόν, και περνάμε. Αμέσως μετά δηλαδή το make-up βάζουμε πούδρα. Βάζουμε την πούδρα μας. Εγώ κανονικά πρέπει να σου βάλω και λίγο κονσίλερ. Αλλά το κονσίλερ, επειδή ταυτόχρονα το έχουμε βάλει, είναι 2:1 και αν χρειαστεί να δώσουμε περισσότερη λάμψη, το βάζουμε, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Κανονικά, αλλά θα προσθέσω λίγο εδώ, σε αυτό σου εδώ το σημείο, γιατί θέλω κονσίλερ εδώ. Αλλά, κοίταξε πόσο γυαλίζει το δέρμα σου, πόσο φρέσκο και λαμπερό είναι. Πού θα πας σήμερα, Δημητρά μου, κάπου πρέπει να πας. Πουθενά στο σπίτι μου το πάω. Τέτοιες ώρες, άμα είσαι από το πρωί... Το ξέρω. Κρίμα να μην είναι Σάββατο, να το τιμήσουμε λίγο όλο αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε. Μακάρι. Θα το κάνουμε. Γενικά, επειδή βάφεις και πολλές έτσι γυναίκες, θέλω να μου πεις αν προτιμούν πιο πολύ έντονα χρώματα στα χείλια ή την τάση μάτια. Εμένα μου αρέσει, έχει τύχει να βάψουμε μια κυρία η οποία της πάνε και τα δύο, και έντονα μάτια και έντονα χείλη. Εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα έντονα μάτια, πιο απαλά χείλη. Τώρα όμως, στην προκειμένη περίπτωση στη δικιά μας, λόγω εορτών, είναι λίγο πιο... Νομίζω ότι πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε το κόκκινο χρώμα στα χείλια που σας ταιριάζει. Υπάρχουν εταιρείες... Πολλές αποχρώσεις. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε ένα κόκκινο που σας ταιριάζει. Γιατί το ακούω από πολλές γυναίκες, με το κόκκινο δεν μου πάει. Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει 125 διαφορετικές αποχρώσεις του κόκκινου. Και είναι νομίζω η πιο τρανταχτή απόδειξη, ειδικά τώρα για τα Χριστούγεννα, να δοκιμάσετε να βρείτε το απόλυτο κόκκινο που σας ταιριάζει. Δεν έχουμε βάλει βέβαια λίγο χαρτάκι εδώ, γιατί... Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ζωντανή εκπομπή είμαστε και θα σε αφήσω μετά με κόκκινο μπιστολάκι για το Ολυμπιακό το θέμα που κάνουμε. Αυτά είναι. Ναι.
Λοιπόν, το ρούζο εγώ το βάζω πάντα τελευταίο. Θα σου άρεσαν αυτές οι αποχρώσεις στη μητέρα μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι πιο παστέλ σε τα μάτια τα δικά σου. Εμένα τα παστέλ χρώματα μου πάνε πολύ. Τώρα. Γενικά δεν έχω παράπονο. Νομίζω ότι οι συνδυασμοί, πέρα από το μπλε, το γαλάζιο, που δεν μου πάει καθόλου. Πέρα από το γαλάζιο, νομίζω ότι σαν συνδυασμοί... Να το φύσεις έξω λίγο. Που πάθηκαν οι μισοί τηλεθέτες. Το έκανες ακριβώς πάνω στο μικρόφωνο. Και ένας ηχολήπτης. Εντάξει, ήταν η εκδίκησή μου για το βίντεο του Ολυμπιακού. Εντάξει. Παιδιά, σηκώνεστε, μας κάνουμε και λάθος. Γιατί εκτός από τυφλός ο ηχολήπτης μας, τώρα δεν είναι και κουφός. Τυφλός εννοώ, γιατί δεν είδε ότι το παιχνίδι ήταν άλλο. Κωστάκι μου, ήταν... Σήμερα είναι η μέρα σου. Είχαν ολύπη, λένε. Για πες τι κάνουμε. Λοιπόν, περνάμε μία απόχρωση. Πιο μπες χρυσή. Που επίσης το χρυσό είναι πάντα τάση στα Χριστούγεννα. Μέχρι και το κινητό και λίγο πιο πάνω. Εσένα σου ταιριάζει. Όταν είπες το κινητό, λέω ποιο κινητό εννοεί. Το κινητό. Το γλέφαρο. Σήμερα την έχουμε κάνει την εκπομπή μας που βέβαια. Βέβαια να τονίσουμε και τα φρυδάκια μας αργότερα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό κορίτσι για το φρύδι. Το δηλαδή... φρύδι να το καθαρίσουμε, να δέχουμε δώσει το καλύτερο σχηματισμό. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Εμένα πρόσφατα μου βάψαν τα φρύδια. Τέλος πάντων, και νόμιζα ότι ήταν άλλο πρόσωπο. Ναι, σε τέτοια, τέτοιο επίπεδο. Αλλάζει πάρα πολύ, πραγματικά. Είναι η κορνίζα, όπως λέμε, του προσώπου. Του προσώπου. Οπότε φροντίστε να έχετε μια και πολύ ωραία κορνίζα. Πριν μου είπες για τις λαμπερές αυτές σκιές. Και δεν μπορώ να μην σας βάλω. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν γίνεται. Θα σου γυρίσω λίγο έτσι, είναι λίγο καλύτερα νομίζω τα πράγματα. Και πες μας τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δίνουμε λίγο περισσότερη λάμψη με μία πιο κοραλή. Όχι να φαίνεται τόσο έντονη, αλλά να είναι λίγο. Και θα προσθέσω και λίγο λαδί μέσα, για να δώσω λίγο πιο σκούρο και να κάνω πιο έντονο το βλέμμα σου, γιατί εσύ έχεις και περίεργα έτσι πράσινο γαλάνα μάτια. Είναι λίγο αναλόγως, ανάλογα τους βγει. Και το make-up και αυτό το οποίο φοράμε. Φαντάσου ότι θα μου άρεσες και με μάσκαρα και με απαλό κραγιόν, αλλά εγώ θα το κάνω και λίγο έτσι πιο έντονο. Έχω βγει πολλές φορές έτσι, γιατί συνήθως δεν προλαβαίνω να κάνω και πολλά πράγματα, οπότε βάζω μια πούδρα. Πώς άλλαξε το πρόσωπό σου. Είναι πιο γλυκά τα χρώματα, δεμένα αρμονικά. Θέλω τώρα. Γενικά έτσι χρώματα, είπες παστέλ, λαδί, κοραλί. Το κοραλί το προτιμώ πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Αλλά αν το και... συνδέσεις με άλλα χρώματα, αν το συνδυάσεις, βγαίνει απίστευτο. Μάλιστα. Να δεις πως δένει μαζί με το λαδί του. Θα σου βάλω επίσης λίγο πιο καφέ ματ σκούρο. Για να κάνω μια γωνία ελαφριά. Ολίγου μου βάζεις τώρα. Όχι, όχι. Ασκιά. Ναι. Και το σβήνω και από κάτω. Και το ίδιο θα γίνει και από εδώ, κλείσε με λεπτά. Και από κάτω, λιγάκι ψηλά. Μπράβο. Και επειδή ξέρω ότι αγαπάς το λευκό, ναι, μέσα στο μάτι. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ σήμερα θα κάνω την αλλαγή. Νομίζω ότι το καθιέρωσε η Ελένη Μενεγάκη στην ελληνική τηλεόραση αυτό το λευκό μέσα στο μάτι. Ναι, και πραγματικά, έχεις δίκιο. Πράγμα που δεν το έχουμε σκεφτεί καθόλου πριν. Δίνει έντονο φως. Όλοι φορούσαν μαύρο άντε καφέ. Και το καλοκαίρι έκανα γαλάζιο και παρισί το πολύ. Σωστή. Αλλά νομίζω το λευκό πάει σε πάρα πολλές γυναίκες. Δεν το συζητώ όσες έχουν ανοιχτό χρώμα μάτια. Αλλά εμένα μου αρέσει και στις καστανές. Και εμένα. Ναι. Δίνει πιο βάθος. Δίνει βάθος στα μάτια. Δίνει βάθος και είναι υπέροχο. Εγώ όμως δεν θα... Και κάνει και ξεκούραστο το βλέμμα. Βεβαίως. Αν είστε δηλαδή κάποια στιγμή κουρασμένες και φαίνεται αυτό στο βλέμμα σας, με λίγο λευκό μολύβι, στο εσωτερικό του ματιού, αμέσως θα... ξεκούραστο. Ναι, αμέσως θα δείξετε πολύ ξεκούραστες. Εγώ σας θα κάνω λίγο τη διαφορά με ένα σμαραγδί. Δεν το συνηθίζει συνήθως, από ό,τι ξέρω. Και δεν τα αγαπάς αυτά, αλλά θα δεις αμέσως στα καφέ μπρονζέ που έχουμε δέσει. Και θα σου βάλω και σαν σύνολο εννοείς. Ναι.
πώς θα γεμίσει και θα κάνει τη διαφορά. Σου έχω φέρει βλέπεις εδώ, όχι, όχι, τα καλύτερα. Μας παιδεύουν λίγο να τα ανοίξουμε, αλλά τα καταφέρνουμε. Τα καλύτερα μόνο για σένα, γιατί το αξίζεις. Και όλες οι σκιές λαμπερές. Ωραία. Νομίζω σε μια νέα κοπέλα πάνε οι λαμπερές σκιές. Σε μια πιο και μεγάλη ηλικία. Μπορούμε να βάλουμε λίγο και ματ. Είναι λίγο, ξέρεις, επίφοβο στο πόσο. Αλλά τώρα το κάνουμε για πιο βραδινό. Βέβαια, ναι. Οπότε, ναι. Να μας είναι λίγο πιο έντονο και πιο λαμπερό. Εδώ. Τώρα με συγχωρείς που πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια. Αναγκαστικά, αυτά είναι τι να κάνουμε. Αλλά είναι η κατάσταση τέτοια. Έχουμε λοιπόν το eyeliner μας. Eyeliner επίσης. Λεπτή γραμμή. Λεπτή γραμμή. Και προς τα επάνω. Ναι, και προς τα επάνω σίγουρα. Κανόνες. Βέβαια, έχω δει και. Εξαρτάται τι μάτι έχετε. Εμένα μου άρεσε και πιο χοντρή γραμμή, αλλά θέλει αυτό το αμυγδαλωτό το μάτι, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι στα δικά μου. Τα δικά μου είναι εξόφθαλμα πιο λίγο. Αν είναι πιο. Αν είναι εσόφθαλμα και δεν φαίνεται πολύ μεγάλο κομμάτι. Εδώ στο κινητό. Στο κινητό βλέφαρο, η πιο χοντρή γραμμή eyeliner φαίνεται, ξέρεις, όταν ανοίγεις το μάτι, ολόκληρο. Όταν όμως δεν είναι σε κλειστό, ναι. Κάνει έντονο. Είναι έντονο. Είναι έντονο. Όταν είναι κλειστά τα μάτια, είναι ακριβώς έντονο. Θα προσθέσουμε λοιπόν το μολύβι, αυτό που σου είπα. Γι' αυτό πρέπει να κοιμηθείτε, ξεβαφτείτε, ξέρεις. Πάντα. Το οποίο δεν φαίνεται το πράσινο του. Φαίνεται ένα άσπρο, το βλέπεις. Εγώ θα το δω μετά, ελπίζω να το βλέπετε εσείς. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Ιδέες. Νομίζω θα μου πάει. Ναι. Και δεν κάνει αυτό το έντονο. Ναι. Δεν μου αρέσει γενικά το έντονο πράσινο μπλε και τα λοιπά. Δεν τα συμπαθώ. Τα ηλεκτρική και όλα αυτά. Είχε γίνει βέβαια τάση της μόδας παλιότερα. Είχαν βγει πάρα πολλές εταιρείες και είχαν βγάλει προϊόντα ηλεκτρικ, μάσκαρα και όλα αυτά που ειδικά δεν υπάρχουν. Άτομα τα οποία τα φοράνε, τα θέλουν. Ναι. Εμάς δεν είναι στο. Δεν είναι το συνηθισμένο. Το αγαπημένο μας. Και ένα μεγάλο μυστικό, όπως και στο eyeliner αλλά και στη μάσκαρα. Αν λερωθούμε, καλό είναι να αφήσουμε να στεγνώσει. Τελείως. Μπράβο, και μετά φέρετε πανεύκολα με μία μπατονέτα. Γι' αυτό μην μας πιάνει πανικός. Όχι, όχι, όχι. Μην μου ανοίξει λίγο, Δημητρά μου. Ελαφρά. Εγώ έκανα για να πετύχω τη σωστή γραμμή στα eyeliner, έχω κάνει ώρες προσπάθεια. Η λεπτή γραμμή σ' αρέσει. Δεν νομίζω ότι μου πάει η χοντρή γραμμή εμένα. Όχι, όχι, όχι. Λεπτή, τραβηγμένη και θα σου πω πως το λέω και πάντα έτσι το μυστικό κλασιμολογιά. Είναι να την περνάμε μετά από πάνω. Με μολύβι ή με σκιά. Με τη σκιά. Με τη σκιά. Για να ενώνεται λίγο. Και γίνεται μαγικό το αποτέλεσμά της. Εκεί. Και η σκιά μπορεί να μην είναι απόλυτα μαύρη. Α, μπορεί να είναι για οποιαδήποτε σκούρα σκιά. Ακριβώς. Εσάς σας αρέσει. Μπορείτε να δέσετε και την γωνία ουσιαστικά που έχετε κάνει με την ίδια σκιά. Και να είναι και ακόμα πιο ταιριαστό. Για να ταιριάζει, γιατί και εδώ δεν θέλουμε έντονες καταστάσεις. Από τη στιγμή που θα βάλουμε ένα πάρα πολύ έντονο και λαμπερό κραγιόν. Κλείσε μου ελαφρά. Για να πατήσω αυτό που σου λέω. Να σε γυρίσω λίγο για να πάω λίγο πιο καλό. Στην ουσία τη σβήνω. Δεν την αφήνω έντονη. Κλείσε μου. Εδώ δεν έχει στεγνώσει, θέλει έτσι λίγο πιο. Εντάξει, θα το κάνουμε σε πιο τηλεοπτικούς χρόνους, ναι. Όλο. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Ας γίνει λίγο πιο έντονο. Και φυσικά γι' αυτό έβαλα από κάτω και τη σκόνη μου. Για να δώσω μετά με το σκουπάκι μας. Και να το αφαιρέσουμε όλο αυτό. Κοίταξε μέσα στο βάθος που παίρνει τα μάτια σου. Πιο έντονα, πιο λαμπερά. Εσύ στο κομμωτήριο τώρα βλέπεις υπάρχει κινητικότητα. Τώρα στις γιορτές, ναι. Ναι. Έχουν κλείσει ήδη τα ραντεβού, δόξα τω Θεώ. Περιμένουν όλοι, γιατί τώρα τις γιορτές μπας και γίνει κάτι, με κανένα δώρο. Μόνο αυτό. Ναι. Και βλέπουμε αργότερα. Βλέπουμε. Δύσκολα. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Νομίζω ότι μετά
το νέο έτος, δηλαδή προς την άνοιξη τα πράγματα θα τα φτιάξουν, θα πάμε λίγο καλύτερα. Και εγώ το πιστεύω. Και το περιμένουμε όλοι. Οπότε αισιοδοξούμε. Για το καλύτερο, παιδιά. Έτσι. Και μπορούμε φυσικά να βάλουμε και μία ψεύτικη βλεφαρίδα. Να το κάνουμε το ακόμα πιο έντονο. Αυτό είναι το απόλυτο. Και εγώ λατρεύω. Είμαι υπέρ. Δεν έχω φέρει σήμερα. Εντάξει, τώρα δεν βλάβουμε ούτω ή άλλω να κάνουμε δεν κάτι τέτοιο. Δεν σου έχω φέρει σήμερα. Και επίση, αν είσαστε και καλλιτέχνη και τα καταφέρνετε, δοκιμάστε τουφάκια. Είναι ακόμα ναι, πιο ωραίο ναι, σαν ναι. αποτέλεσμα. Πιο μαγικό το αποτέλεσμα, ναι. γιατί μπαίνει για διατρέ τη άκρη. Σήμερα δεν μου αρέσει το μονοκόμματο. Το μονοκόμματο είναι και δύσκολο και άμα σου φύγει όλοι μαζί, είναι και δύσκολο μετά. Τι κάνει. Αλλά όσον αφορά τα ειδικά τα τουφάκια, νομίζω ότι είναι και πιο. Εύκολα τοποθετήσιμα. Ακριβώς. Και απ' την άλλη και να φύγει λίγο. Δεν φαίνεται. Δεν θα φανεί τίποτα. Ακριβώς αυτό που λες. Εγώ είμαι υπέρ στις λεφαρίδες. Βέβαια εδώ έχουμε. Λεφαρίδες. Ναι. Έλα, καλή τιέ. Για λεφαρίδες δεν είναι ανύπαρκτες. Αλλά το δικό σου μάτι με βλεφαρίδα είναι του ονείρου, παιδιά. Είναι του ονείρου. Δεν σε έχω πληρώσει, θα το πιστεύουν όλοι ότι σε έχω πληρώσει στο τέλος. Δημητρά μου, γνωριζόμαστε τόσο πολλά χρόνια και. Δεν είναι πραγματικότητα. Πάντως πραγματικά νομίζω ότι ήταν η επανάσταση στις λεφαρίδες στα τουφάκια και τα έχουν κάνει τόσο εύκολο να τα βάλετε. Δηλαδή λίγο να το έχετε, είμαι σίγουρη θα τα καταφέρετε πάρα πολύ όμορφα. Ευθεία εκεί. Και δεν σου λέμε και τα μυστικά μας. Έτσι βέβαια. Πώς την άλλαξα τη λεφαρίδα. Θέλει δύο στρώσεις η λεφαρίδα, έτσι δεν είναι. Όταν το αφήνουμε φυσικά φυσικό αποτέλεσμα. Και τρεις, ανάλογα. Όσο περισσότερο βάζεις, όσο το καλύτερο. Απλά πολλές φορές, αν πάρεις μάσκαρα που ίσως να μην είναι και τόσο καλή, κάνει κομπάκια. Ναι. Σωστό. Δηλαδή μετά τη δεύτερη φορά, δεν το συζητώ, αν προσπαθήσεις ουσιαστικά να ξαναβάλεις, έχεις αποκτήσει χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι είχες με τη μία περασιά ουσιαστικά. Ακριβώς. Εδώ. Πέρα από κόκκινο στα χείλια, τι θα πρότεινες έτσι επίσης. Θα μου άρεσε πιο μπες. Mm-hmm. Πιο μπες, πάλι με κοραλί. Αυτά τα λίγο πιο φυσικά. Πλέον. Θα σου δείξω κιόλας. Εγώ βέβαια το νιού το προσαρμόζω λιγάκι και σε πιο... βάζω και λίγο ροζ. Το οποίο δεν φαίνεται ροζ. Εννοείς το συνδυασμό των χρωμάτων. Ναι. Και εγώ πάντα όταν θέλω να πετύχω κάποιο χρώμα που δεν το έχω, δοκιμάζω 2-3 διαφορετικές αποχρώσεις. Αυτά είναι μάτια. Και νομίζω ότι αμέσως θα δείτε τεράστια διαφορά στο κραγιόν και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, μετά, αν θέλετε να το ξαναβάλετε, θα είναι δύσκολο το να πετύχετε το ίδιο Ακριβώς. χρώμα, αλλά τουλάχιστον αρχικά θα έχετε βρει το χρώμα που σας αρέσει. Έτσι είναι, όπως τα λες. Το ροζ μας, έτσι όπως είπες από την αρχή, μετά τα μάτια. Το ροζάκι. Μπαίνει και πριν και μετά. Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική. Απλά και... να σου πω την αλήθεια και εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα μετά. Έχουν φύγει. Βάζεσαι για να... Θα μου γέλασε μου. Έτσι. Για να μιλήσει τώρα, ξέρεις. Απλά, επειδή πολλές φορές ακουμπάμε το πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ. Έτσι. Νομίζω ότι το ρούζ είναι... Και καθώς... ανώδικα οι συγκινήσεις μας, πάντα προς τα επάνω. Μητούλα, μέτωπο, πηγούνι. Κάνετε και λίγο το γύρο δηλαδή, του προσώπου με το ροζάκι. Ναι. Για να είναι δεν λίγο πιο ομοιόμορφο. Δεν σου έχω βάλει καθόλου, φαντάσου, τερακότα. Δεν σου έχω περάσει πιο το δείχνουμε λίγο πιο Είναι πιο όλα γρήγορα. Πιο γρήγορα. Αλλά κοίταξε να δεις το φως και τη λάμψη την οποία έχεις. Αμέσως χωρίς κραγιόν. Χάνει και χρώμα ακριβώς από το ροζ. Κραγιόν. Και όλα αυτά βέβαια σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα. Θα τελειοποιήσουμε αυτό το μακιγιάζ φυσικά με το καταπληκτικό κόκκινο που έχει φέρει. Γιατί σήμερα οπωσδήποτε το κόκκινο και εγώ σας βλέπω τιμήστε το. Γιατί η εμπειρία μου έχει δείξει ότι εμένα όλες οι φίλες μου λένε ότι δεν μου πάει το κόκκινο. Όχι εμένα, για εκείνες. Σε όλες έχω καταφέρει τελικά να πάρουν το ιδανικό κόκκινο και να μου λένε μετά ότι είναι το πιο ωραίο κραγιόν που έχουν φορέσει. Οπότε σας λέω υπάρχει τεράστια γκάμα και σίγουρα θα υπάρχει το χρώμα που θα σας ταιριάζει. Mm-hmm. Από τα 138 διαφορετικά χρώματα να σας Και όχι μόνο. Δεν συζητώ. Θέλω να κάνω μία. Βλέπεις τώρα τα έχουμε βγάλει όλα. Και έχω χάσει. Όχι το κραγιόν μου, το έχω όλα να το βάλω. Θέλω να τελειώσω λίγο το φρυδάκι σου, όπως σου είπα. Α, ναι, είναι και αυτό σημαντικό. Α, σε βάλει το κραγιόν και το βλέπουμε. Να το και εμείς το βρήκα. Να το κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, καλύτερα. Να το τελειώσουμε και αυτό το κομμάτι για να δείξουμε τη διαφορά πώς με το φρύδι αλλάζει όλο. Εδώ έχουμε το κατάλληλο χρώμα, βέβαια, για σένα.
Βέβαια με τα δικά μου φρύδια δυστυχώς είναι λίγο κουτσουρεμένα. Αλλά προσεχώς κάτι θα γίνει. Μα σε περιμένω. Δεν υπάρχει περίπτωση γιορτές και να μην περάσει το μαγαζί. Δεν υπάρχει. Έτσι και για το κολό που λένε. Πρέπει. Επιβάλλεται μάλλον. Το βλέπεις. Αμέσως πως άλλαξα. Θέλει λίγο το όνεσμα πάντα. Λοιπόν, εγώ θα σου βάλω κόκκινο περίγραμμα. Δεν θα μου βάλεις κόκκινο περίγραμμα. Όχι. Τι περίγραμμα να βάλουμε. Θα σου βάλω ένα περίγραμμα φυσικό. Α. Ναι, και αυτό μου αρέσει. Με φυσικό περίγραμμα. Γιατί και το κόκκινο στο κόκκινο. Μπράβο. Είναι πιο αυστηρό. Θέλω να κάνω μια άλλη διαφορά. Άρα λοιπόν, έχουμε φοβερά σαρκώδη χείλη. Διαλέγουμε ένα πολύ φυσικό. Το περίγραμμα που έχω διαλέξει είναι ακριβώς στο χρώμα του χειλιού σου. Δεν ξεχωρίζει. Είναι σαν το φυσικό σου περίγραμμα. Και λίγες κοπέλες έχουν ένα έτσι φυσικό ωραίο περίγραμμα. Εγώ πάντα γεμίζω. Για να μένει πιο σταθερό. Βέβαια. Και θα σας δείξω και ένα κόλπο για το κόκκινο κραγιόν που το είχατε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι, συγγνώμη. Ότι για να μην σας πηγαίνει το κραγιόν στα δόντια, που κάνεις ουσιαστικά αυτό. Είναι άλλη κίνηση. Είναι άλλη κίνηση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές με το κόκκινο χαμογελάς και μετά έχεις κάτι πολύ όμορφα κόκκινα δοντάκια. Αυτό παιδιά επιβάλλεται οπωσδήποτε. Κόκκινο λοιπόν έντονο φλογερό. Εσένα σου πάει γιατί έχεις λευκό δέρμα. Ωραία αυτό που έχει διαλέξει, μου αρέσει. Έχουμε και νιούτ και πιο φυσικά. Να δώσουμε λίγο τη διαφορά. Βλέπεις, είναι ένα κεραμίδο, κόκκινο. Αχ. Υπάρχει κόκκινο της φωτιάς. Μυραράκι. Ναι, είναι μπορδωρόδο κόκκινο. Ναι. Θα τις πιάσουμε όλες σήμερα. Θα την κάνεις τη μαγική κίνηση. Θα σε βάλω. Ξέρεις, πραγματικά όταν το είχα δει σε αυτή την εκπομπή ήταν αυτό που λέμε, αυτό που έψαχνες. Γιατί όλοι το παθαίνουν. Το βλέπω και από παρουσιάστρες στη τηλεόραση που τους τυχαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, πρέπει. Το κόκκινο λοιπόν πρέπει να περαστεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτό το κόκκινο σου πηγαίνει. Το έψαξα πολύ σήμερα, το βλέπεις πόσο λαμπερό και φωτεινό είναι. Ωραία. Α, είναι, είναι ανοιχτό χρώμα. Ναι, είναι ένα κόκκινο, ενώ φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Ναι, εγώ έτσι όπως το είδα, νόμιζα θα ήταν πολύ έντονο. Όχι, 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 ταιριάζει απόλυτα σε σένα. Και υπάρχει και το γκλος του, το οποίο δεν μου αρέσει να ξεχυλίζει. Ναι. Θέλω όμως, και να ξέρεις ότι σε κάθε χείλη, σε κάθε χρωματισμό, βγαίνει πάρα πολύ διαφορετικό. Σωστά, γιατί αν έχετε σκούρα χείλια. Βέβαια. Θα είναι τελείως διαφορετικό από το να έχετε ανοιχτό χρώμα. Κουνήθηκα, ε. Δεν μου πειράζει. Είναι ζωντανό, είπαμε. Κάνουμε τη μαγική κίνηση. Λοιπόν, και τώρα, αφού έχετε βάλει το κραγιόν, για να μην γίνουν κόκκινα τα δοντάκια σας, κάνετε το δάχτυλό σας την κίνηση και παίρνετε ουσιαστικά το εσωτερικό του κραγιόν. Και χαμογελάτε και είστε μια χαρά. Μεταδοτικό. Λοιπόν, θα προσθέσω λίγο περισσότερο τώρα ρούζ. Έβαλα στην αρχή πιο λίγο για να δω τι θα μου δώσει με το πιο έντονο κραγιό. Προσθέτω λοιπόν και λίγο ρούζ ακόμα για να δώσω αυτή τη λάμψη. Όταν φοράμε κόκκινο κραγιόν, τι χρώμα ρούζ έτσι. Εγώ εδώ έχω επιλέξει ένα κατακόκκινο που στην ουσία σε ένα γράφει κοραλί. Άρα λοιπόν η απόχρωση του ρούζ μου θα είναι σε τερακότα με ρούζ πορτοκαλί. Έχει να κάνει και με την επιδερμίδα μας το πώς θα βγει. Εσένα σου ταιριάζουν τα πορτοκαλί. Ναι. Χαμογέλασα μου τώρα έτσι. Εκεί. Για δες το. Τι να μην έχω κανονίσει κάτι για σήμερα. Λάμπεις. Εντάξει, καλή είμαι. Δεν είμαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, σήμερα τουλάχιστον φρόντισα. Τονίζουμε λοιπόν εδώ. Α, μου είπες, ναι, τη φράτζα. Τη φράτζα μας. Μπορούμε να την κατεβάσουμε λιγάκι εκεί. Το ανοίγουμε για να δένει. Και ανοίγουμε έτσι το μαλλί. Και σίγουρα λακ, γιατί πηγαίνει το χειμώνα. Η λάθη με την υγρασία δεν το συζητώ. Το καλοκαίρι μπορεί να μου βάλω και ποτέ. Αλλά το χειμώνα θέλει. Ακόμα και τίποτα να μην κάνεις, ούτε καν ίσιωμα, θέλει λίγο λακ, γιατί αλλιώς φριζάρουν όλα τα μαλλιά, γίνονται ειδικά από τον αέρα. Άρα λοιπόν,
με ένα πάρα πολύ γρήγορο και απλό πιάσιμο, ένα μακιγιάζ το οποίο με 5 απλές κινήσεις, μία βάση μας αρκετά δροσερή, μάτι το οποίο είναι πιο λαμπερό, όχι τόσο έντονο, αλλά με δυνατές εντάσεις χρώματος, πάρα πολύ σημαντικό, και έντονα χείλη, έχουμε ένα πολύ όμορφο και λαμπερό για τα αποτέλεσμα. Και την πρωτοχρονιά για φέτος. Πήρατε έτσι μια ιδέα, οπότε δείτε και τι θα ταιριάζει σε εσάς περισσότερο. Σίγουρα επιλέξτε κόκκινο, εγώ το λέω και το ξαναλέω. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Να. Κόκκινο. Κόκκινο, wow. Τελείως διαφορετικό από αυτό που συνήθως εγώ τουλάχιστον φοράω. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πήγε 7 η ώρα, αργήσαμε κιόλας για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο με πάρα πολύ ωραία θέματα. Και μην ξεχνάτε, φροντίστε να είστε πιο λαμπερές από ποτέ για τις φετινές γιορτές. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και φυσικά στείλτε τα μηνύματά σας στο Facebook, γιατί οι 20 πρώτες θα κερδίσουν όλες αυτές τις υπέροχες θεραπείες μόλις με 20 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.